Νέα έκκληση απίφθινε στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γιεν Στόλτεμπεργκ. Ζήτησε οι χώρες τους να δαπανίσουν φέτος το προβλεπόμενο 2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Ο νέος Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, James Mattis, εμφανίστηκε με σκληρή γραμμή απέναντι στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνουν τη δέσμευσή τους. Αντίστοιχη έκκληση απίφθινε και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. Όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να συμβάλλουν ένα δίκαιο μερίδιο του βάρους. Έτσι, κάποιες χώρες πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες για να εκπληρώσουν τη δέσμευση που όλα τα κράτη-μέλη αναλάβαμε στη Σύνοδο της Ουαλίας πριν από 2,5 χρόνια, δήλωσε ο Μάικλ Φάλον. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Γιεν Στόλτεμπεργκ, πέρυσι μόλις 5 από τα 28 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους. Πρόκειται για την Ελλάδα, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πολωνία και την Εσθονία.